μιλήσουμε για επικίνδυνη κλιμάκωση, δημιουργεί ρήγμα και στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Χωρίς αμφιβολία, Μιχάλη, καλησπέρα. Δημιουργεί ρήγμα. Δεν έχουμε ακόμα αντίδραση από το State Department για την επίθεση στην τουρκική βάση στη Λιβύη και αν υπάρξει στη διάρκεια του δελτίου, σίγουρα θα επανέλθουμε. Αλλά σίγουρα θεωρείται επικίνδυνη κλιμάκωση η επίθεση αυτή, που πιθανότατα θα οδηγήσει και άλλες χώρες να αναμειχθούν στον εμφύλιο της Λιβύης. Η Τουρκία, ως γνωστό, θεωρεί όλους τους άλλους ότι παρανομούν, ενώ η ίδια είναι νόμιμη, που βεβαίως δεν είναι. Αν έδειξε κάτι αυτή η επίθεση, είναι ότι υπάρχουν χώρες που απορρίψουν την επιθετικότητα της Τουρκίας στη Λιβύη και είναι διατεθειμένες να συγχωρηθούν μαζί της. Η επίθεση αυτή καθ' αυτή έδειξε κάτι άλλο, ότι δημιουργείται μια συμμαχία χωρών απέναντι στην κατοχική δύναμη. Η ανησυχία είναι δικαιολογημένη, διότι οι Αμερικανοί βλέπουν τη μεγάλη εικόνα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το γεγονός που δεν αμφισβητείται είναι ότι η Τουρκία με τις παράνομες συνεργείες της προκαλεί μεγάλο ρήγμα και στο ΝΑΤΟ, όπου βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με άλλες 8 χώρες μέλη, ανάμεσα τους και η Γαλλία. Η Αμερικανική κυβέρνηση έλαβε μια ουδέτερη στάση στη Λιβύη, αλλά ειλικρινά δεν γνωρίζουμε τούτη τη στιγμή εάν αυτή η ουδέτερη στάση θα συνεχιστεί μετά το χτύπημα στην τουρκική βάση. Βασικά, αυτό που ζητούν οι Αμερικανοί είναι άμεσα να οδηγηθούν τα πράγματα σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Διαφορετικά, η κατάσταση θα είναι ανεξέλεκτη. Αν δει κανείς το σκηνικό όπως διαμορφώνεται, εύκολα να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εξυπηρετείται μόνο η Ρωσία και προφανώς ο Πούτιν κάθεται και βλέπει όλα αυτά και γελά, Μιχάλη. Διότι στο τέλος και διχοτόμηση να γίνει στη Λιβύη, πάλι αυτός ήταν κερδισμένος. Σε ό,τι αφορά τώρα την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ας δούμε το χάρτη. Είναι διαλυμένη. Mm-hmm. Η Τουρκία έχει έτοιμα τα πολεμικά της σχέδια, ενώ πρόσφατα απείλησε και μια γαλλική φρεγάτα. Άσχετα αν στο ΝΑΤΟ δεν ήταν, δεν ξέρουν. Σε ό,τι αφορά το επεισόδιο αυτό, η Αμερικανική κυβέρνηση προτρέπει τους συμμάχους να απέχουν από συμπεριφορές που υπονομεύουν, όπως λέει, την αλληλεγγύη της συμμαχίας και εκτρέπουν από την εστίαση προς την επιδίωξη κοινών στόχων και την αντιμετώπιση κοινών αντιπάλων. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία δεν στρέφεται κατά κοινών αντιπάλων, αλλά εναντίον των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ. Παίζει ξεκάθαρα το παιχνίδι των αντιπάλων της Αμερικής και γενικά της Δύσης, και αυτό πρέπει να το δουν κάποια στιγμή οι Αμερικανοί, Μιχάλη. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Συνεχίζουμε με την τοπική επικαιρότητα. Επιμένει ο άνδρος Κυπ...